Ερώτηση πρωινή μιας φίλης στο TikTok. Πώς να μην χάσει ο σύντροφός μου το ενδιαφέρον του για μένα, να μην το χάσει ποτέ το ενδιαφέρον του, πώς θα γίνει αυτό? Εδώ θέλω να πω κάτι. Η δυστυχία ενός ανθρώπου έγκυται στην αιμονή του να σκαλίζει συνεχώς το παρελθόν ή στην ανησυχία του συνεχώς για το πώς θα είναι το μέλλον. Ούτε το παρελθόν υπάρχει, πάει πέρασε, από το παρελθόν μόνο μπορούμε να μάθουμε, να το κοιτάμε έτσι, να κοιτάμε πίσω, μόνο για να δούμε αν πήραμε σωστά το μάθημα. Ούτε το μέλλον υπάρχει. Η μόνη πραγματικότητα είναι τούτη εδώ η στιγμή, αυτή εδώ η στιγμή, το τώρα μας. Και εδώ θα έπρεπε να εστιάζουμε στο σήμερα, στο τώρα. Δεν υπάρχει ούτε παρελθόν, ούτε μέλλον. Αν προσκολάτε είτε στο ένα είτε στο άλλο αιμονικά και αυτό σας γεμίζει άγχος και στρες, αυτό είναι δυστυχία. Δεν μπορείτε να έχετε ευτυχία στη ζωή σας. Οπότε, πώς δεν θα τον χάσω ποτέ, πώς θα τον κάνω να μείνει για πάντα στη ζωή μου, πώς να μην χάσει το ενδιαφέρον του για μένα, είναι μία ερώτηση που δεν θα την απαντήσω. Γιατί πρέπει να ζούμε στο τώρα. Και όταν μου λες ότι στο τώρα ενδιαφέρεται το παιδί αυτό, ενδιαφέρεται ο άντρας αυτός, δεν έχει σημασία ούτε πως ήσασταν πριν, ούτε πως θα είστε στο μέλλον. Να σε νοιάζει το τώρα. Να ζεις το τώρα όσο καλύτερα μπορείς με αυτό το άτομο. Εντάξει.